Το Ισπανικό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της επέκτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης έως τις 9 Μαΐου. Είναι η τρίτη φορά που επεκτείνονται τα έκτακτα μέτρα, καθώς ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιθυμεί η άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία να γίνει με πολύ αργούς ρυθμούς. Το πρώτο βήμα που θα γίνει αφορά τα παιδιά. Από την Κυριακή 26 Απριλίου, ημέρα έναρξης της νέας επέκτασης των μέτρων, προτείνουμε να επιτραπεί στα παιδιά κάτω των 14 ετών να συνοδεύουν τον ενήλικα που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα τους. Η πλήρης άρση των μέτρων θα γίνει μόνο όταν είμαστε έτοιμοι, διότι δεν θέλουμε να ρισκάρουμε την επιστροφή σε επίπονες καταστάσεις τις οποίες έχουμε ζήσει ως τώρα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επισημαίνει πως ο κορονοϊός θα απασχολεί τον κόσμο για πολύ καιρό ακόμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εντολές για παραμονή στο σπίτι και για φυσική αποστασιοποίηση έχουν περιορίσει πετυχημένα τη μετάδοση του ιού σε πολλές χώρες. Όμως, ο ιός παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος. Η Γαλλία σχεδιάζει την επαναλειτουργία των σχολείων. Όμως ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει πως δεν τρέφει αυταπάτες σχετικά με την επιστροφή στην κανονικότητα. Οι κλάδοι της εστίασης και του τουρισμού έχουν υποστεί πολύ σοβαρό πλήγμα. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς μιλούν για τη νέα κανονικότητα που τους περιμένει μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Όλα τα τραπέζια θα απολυμαίνονται και όταν τελειώνει ο πελάτης και φεύγει, το κάθε τραπέζι θα καθαρίζεται σχολαστικά. Και ενώ οι υγειονομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τα κρούσματα της πανδημίας, η συζήτηση μεταφέρεται πιο έντονα πλέον στην αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης που προκλήθηκε από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.